Εντάξει, όχι, όχι. Κανέναν ενδιαφέρον. Κανέναν όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, να πει την καλημέρα σου κάπω για να πάει καλά η μέρα. Εσύ αυτή την περίοδο φλερτάρει. Είμαι σε σχέση. Ναι. Το φλερτάρω. Το ότι είσαι σε σχέση και λες ότι οι ηθοποιοί φλερτάρουμε. Εντάξει, ξέρει το η σχέση μου ότι φλερτάρουν οι ηθοποιοί, είναι κάτι που το μαθαίνει τώρα. Ενώ βλέπει μας πώς κινούμαστε, καταλαβαίνει τι εννοώ. Α. Θέλω να πιστεύω. Τον πειράζει αυτό. Να σου πω απόψε που να πάω σπίτι. Ποιος με τηλέφωνο αύριο να σου πω αν μηνίσκω ακόμα κι αμέ. Μπορεί να είναι άδειο το σπίτι. Έχω, εντάξει, θα το δεχτώ. Αλλά εντάξει, έτσι μιλώ, ό,τι σκέφτομαι λέω το. Ναι. Εντάξει, μια αλήθεια όμως. Έτσι σε γνώρισε, έτσι σε αγάπησε η Μαρίνα μου, δεν νομίζω ότι τώρα ακούει αυτές τις... Τι να κάνουμε, Χριστιανά μου. Πώς έγινε η γνωριμία, μπορείς να μας πεις? Όχι. Κάτι άλλο, πόσο καιρό είσαι σε αυτήν τη σχέση? Είμαι πολύ καιρό. Εντάξει, θα περιοριστώ σε αυτά, κατάλαβα. Πιάσα το νόημα. Τέλεια. Πάμε σε άλλα. Ναι. Μπορείς να αντεπεξέλθεις με το πρωινό ξύπνημα? Γιατί ναι, κάνεις πολύ πρωινό ραδιόφωνο στο Antenna Radio. Ναι. 6 ώρα είμαι στον αέρα. Μαρίνα, πόσο σκληρό πρόγραμμα είναι αυτό για σένα? Είναι σκληρό. Πρέπει να σου πω ότι κάποιες φορές λέω, εντάξει, έχεις ακόμα λίγο χώρο. Αλλά εντάξει, βάλω κάτι άλλο. Νομίζω αρκετά. Ναι, είναι πολύ εντόνο το πρόγραμμα. Φυσικά εξαρτάται τι θα προκύψει. Γιατί αν έρθει κάτι το οποίο με συναρπάζει, εννοείται ότι είναι να το κάνω και εκείνο. Η σχέση σου δεν διαμαρτύρεται για όλα αυτά? Η σχέση μου, αν διαμαρτύρεται, να πάει σπίτι τη. Είδα μου τα πράγματα. Περίμενε, κάτσε ρε Μαρίνα μου. Γιατί άνθρωπο είναι και αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σε βλέπει. Τρεις μέρες την εβδομάδα μου είπε μένει Λευκοσία, αν έχει. Εντάξει, Χριστιανά μου, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν ήμουν άλλο πριν. Ο ίδιο άνθρωπο ήμουν. Ναι, αλλά δεν σε βλέπει που σε βλέπει ο άνθρωπο. Πηγαίνεις, λέμε, εσώ, πες λίγο στον κόσμο το πρόγραμμά σου. Τι να πω, ξυπνώ η ώρα 4.30, τις καθημερινές, έτσι, γιατί υπάρχει και η Κυριακή που ξυπνώ λίγο πιο άργα. Ακούω, ρε παιδί μου, είναι ευτυχώς που υπάρχει αυτή η Κυριακή. Ξυπνώ 4.30, πάω, έρχομαι Λευκοσία, πάω στο Antenna Radio, φεύγω κατά τις 10, πάω συνήθως γύρισμα. Τελειώνω, όταν έχω πρόβα, τελειώνω γύρω στις 4 και πάω πρόβα κατά τις 5, τελειώνω στις 11 το βράδυ. Ενδιάμεσα γράφω και τα σενάρια για τα καμωμάτα. Αν έχει παράπονο ο άνθρωπος, είναι παράλογος. Απορώ δηλαδή. Το πιστεύω κι εγώ. Είναι... δεν έχει εκφραστεί. Ναι. Τι να κάνουμε, τούτη είναι η ζωή μου, έτσι δεν μπορώ να γίνω άλλη. Τρεις μέρες της εβδομάδας δεν πηγαίνω καν στη Λεμεσό, μένω στη Λευκοσία. Αν είσαι παράπονο, τι να κάνουμε, είναι. Κοίταξε, το πολύ το μαζί βαρκέται το ζωή ο παπάς, ενώ να μου να γίνει. Έτσι, Ναι, και γίνεται συνέχεια. Μετά χαλά το πράγμα. Να σε επιθυμίσει ο λίγο άλλος όταν σε δει να πει «Α, ομόρφινες, ξέρω εγώ, ή πώς είσαι έτσι», ενώ κάτι να σου πει. Είτε ναι, γιατί δεν είσαι καλά σήμερα, είτε γιατί είσαι. Τι να μπορεί να λέμε, άμα είμαστε όλη μέρα μαζί. Ένα λεπτό, Μαρίνα μου, γιατί έχω μια διαφωνία με το σκηνοθέτη μας. Μου λέει ότι άλλα λέω και άλλα κάνω. Γιατί, κύριε Νταούλη μου, είπα ότι ο άνθρωπος αντέχει. Τι άλλα κάνω, δηλαδή. Τι είπα. Άλλο μου είπε. Είναι εντάξει. Θα τη λύσουμε μετά τη διαφωνία μας. Ναι. Μαρίνα μου, θεωρώ.